Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώνουμε την τέταρτη ενότητα με τον κύριο Αβραμίδη, τον κύριο Γιάννη Αβραμίδη. Το θέμα του είναι ο θάνατος στα κείμενα του Φιλόδημου και του Λουκρίτιου. Ε, για τον κύριο Αβραμίδη, μάλλον θα πω το ένα και πιο σημαντικό. Γιάννης Αβραμίδης ίσον εκδόσεις θύραθεν. Όλοι στην ουσία έχουμε μεγαλώσει εντός εισαγωγικών γνωστικά με τα κείμενα Τη αρχαιολογικής γραμματείας που αυτές έχουν αναδείξει αυτές οι εκδόσεις και βεβαίως ιδιαίτερα τα επικούρια κείμενα που για πρώτη φορά εμφανίστηκαν σε βιβλίο από αυτές τις εκδόσεις. Τι αρχίζω; Λοιπόν το θέμα είναι θάνατος, είναι άχαρο. Κάπως ακούγεται. Παρ' όλα αυτά, όπως θα διαπιστώσετε στην πορεία, θα... η Επικούρη το αντιμετωπίζαμε με έναν τρόπο ανάλαφρο και κάπως ε... 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 εφάνταστο και εμπνευσμένο και έτσι θα προσπαθήσω να σας αλλάξω αυτή την εντύπωση. Λοιπόν, ε, όλ... δυο χοντρικά, χοντρικά να πω στην αρχή, έτσι, για να κάνω μια επενθύμηση. Όλε οι ελληνιστικές σχολές, ως γνωστό, θεωρούσαν ότι τα συναισθήματα, οι συγκινήσεις, τα πάθη, οι επιθυμίες, οφείλονταν στις πεπιθήσεις. Ότι τα ψυχολογικά προβλήματα, όχι ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια, ψυχώσεις, μανιοκατάθλιψη, δηλαδή βλάβες που θεωρούνταν σωματικές, αλλά ό,τι παράγει και αναπαράγει την καθημερινή ανθρώπινη μιζέρια, Ό,τι στέκεται εμπόδιο στην ευδαιμονία, αυτά δηλαδή από τα οποία πάσχει η πλειονότητα των ανθρώπων, οφείλονται σε πεπιθήσεις ή τουλάχιστον δεν είναι ανεξάρτητα από τις πεπιθήσεις. Ένα πολύ απλό απλό παράδειγμα. Αν σου κλέψουν κάτι το οποίο δεν έχει για σένα καμία αξία, ε, δεν θα στεναχωρηθείς. Ενώ αν το θεωρείς πολύ, πολύτιμο, θα βυθιστείς στο πένθος ή θα εξοργιστείς, θα μισήσεις τον κλέφτη... Και λοιπά και λοιπά. Το θέμα λοιπόν είναι πως αξιολογείς τα πράγματα Τα αξιολογείς με βάση τις ιδέες σου Άρα τα, προ... τα προβλήματά σου επιδέχονται φιλοσοφική θεραπεία Αυτά σε χοντρές γραμμές Άλλη μια παρένθεση ανοίγω πάλι για να πω ότι χρησιμοποιούμε την έκφραση Ο φόβος του θανάτου ε, καθ' υπερβολή ε, Ο φόβος του θανάτου δεν είναι πάντα ο κατάλληλος όρος τον χρησιμοποιούμε συμβατικά, <coughs> αλλά και καταχρηστικά. Δεν πρόκειται απλώς και μόνο για φόβο, ότι δηλαδή φοβάται κανείς την ώρα εκείνη που θα έρθει ο θάνατος να τον βρει ή φοβάται για το τι μπορεί να επακολουθεί. Ε, ένα αρχαίο ρήμα που το χρησιμοποιεί και ο επίκουρος είναι το δίδω με έψιλον γιώτα, δέδια, δεδιένε, έξω και το δέος. Το δέος είναι μια έννοια πιο ευρία από τον φόβο, Άλλο είναι να λέμε Σε πιάνει δέο με κάτι και άλλο ότι απλώ το φοβάσαι. Ε, Επίση, σε κάποιο σημείο λέει ο επίκουρο ότι δεν σε στενοχωρεί όταν είναι παρόν, δεν υπάρχει λόγο να θλίβεσαι όταν το περιμένεις να έρθει. Εννοώντα το θάνατο, έτσι. Ε, δεν σε στενοχωρεί όταν είναι παρόν, γιατί εσύ δεν υπάρχει ώστε να στεναχωριέσαι, δεν αισθάνεσαι. Ε, και εδώ χρησιμοποιεί το ρήμα λυπεί. μας λυπεί ο θάνατος, Δεν το φοβόμαστε δηλαδή. Δεν, ε, προσδοκόμενον και ενό λυπεί. Χρησιμοποιεί τη λέξη το ρήμα λυπό. Ή ας πούμε μια άλλη επικούρια έκφραση. Ανύποπτον ο θάνατο, που είναι τετραφάρμακο. Το ύποπτον είναι αυτό το οποίο, όπω λέει και το λεξικό Λίντελ Σκότ, το βλέπουμε κατεβάζοντα τα φρύδια ή πλαγίω. Ον βλέπει τη καταβιβάζοντα ο η «πλαγίος». το ρημα ειναι Στραβοκοιτάω, θα λέγαμε σήμερα. Στη... ο φιλόδημο στην πραγματεία περί θανάτου χρησιμοποιεί πάρα πολύ συχνά τη λέξη δειγμό, δαγκωματιά, πόνο οξύ. Σήμερα λέμε αυτό κάνει δεικτικά σχόλια. Καθο... Καθώς και το ρήμα, επίσης, ο φιλόδημος δεν χρησιμοποιεί την έκφραση «ο φόβος», του θανάτου, χρησιμοποιεί τη λέξη δειγμό, κομματιά και το νίτεσθε, με χμηρό όργανο, ότι η ιδέα του θανάτου ε, είναι, έτσι, έχει τέτοια πώς το λέμε, λειτουργία πάνω στο, στο νου μα. Η ιδέα του θανάτου μπορεί να φοβίζει τα μικρά παιδιά και τους θρησκευόμενου που φαντάζονται τιμωρίε μετά το θάνατο. Στον ενήλικα όμως, εκτός από φόβο προκαλεί απελπισία, λύπη για το ότι ο ίδιος θα αφανιστεί και θα είναι ανύπαρκτος για πάντα, άγχος, πόθο για αθανασία και πάει λέγοντας. Και όλοι ξέρουμε τι διαδρομές, τι μονοπάτια μπορούν να ακολουθήσουν μέσα στο νου μας, τι διαστάσεις μπορούν να αποκτήσουν, τι αιμονές μπορούν να προκαλέσουν, που συχνά δεν βρίσκονται και λόγια να τις περιγράψουν και πόσο δύσκολο είναι να συμφιλειωθεί κανείς με την ιδέα ότι θα τελειώσει και θα λείψει για πάντα. Και βέβαια όλοι ξέρουμε πώς δένουν όλα αυτά με τη θρησκευτικότητα και με την ανάγκη για μεταφυσική παρηγοριά. Σε μεγάλο βαθμό οφείλονται σε ένα υπερτροφικό εγώ. Και υπερτροφικό εγώ δεν έχουν μόνο οι αλαζόνες και οι μεγαλοσχήμονες και οι φαφλατάδες, θα το βρεις σε ανθρώπους σεμνούς και χαμηλών τόνων που αδυνατούν να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι ο θάνατος είναι η ώρα όπου θα πρέπει να καλύψεις μια επιταγή που υπογράφτηκε τη στιγμή που γεννήθηκες. <coughs> Ή να σκεφτείς πως δεν είσαι παρά ένα μόριο σκόνης μέσα στο σύμπαν, ένα βιολογικό συμβάν μέσα στη φύση ανάμεσα σε τρεις εκατομμύρια άλλα βιολογικά συμβάντα που έχουν υπάρξει και υπάρχουν μέσα στη φύση. Ή απλά να πει, όπως είπε ο Ιουλιανός ο Αυτοκράτορας την ώρα που πέθαινε στα 31 του χρόνια, ήρθε τελικά για μένα η στιγμή φίλη μου να αφήσω αυτή τη ζωή την οποία επιστρέφω χαρούμενο στη φύση σαν τίμιος οφιλέτης. Βέβαια, ο Ιουλιανός είχε μια νεοπλατωνικού τύπου μεταφυσική παρηγοριά. Αντίθετα, οι στοικοί και οι επικούροι δεν είχαν να προσφέρουν μεταφυσική παραμυθία. Η θεραπεία έπρεπε να βασίζεται σε φιλοσοφική ορθολογική επιχειρηματολογία, και όφιλε να απαλλάξει το νου από όλα τα παραπάνω εμπόδια που ορθώνονται στο δρόμο για την ευδαιμονία. <coughs> Εν πάση περιπτώσει, οι επικούροι αναγνωρίζοντάς τα όλα τα παραπάνω ως τα πιο καταστροφικά από τα αρνητικά πάθη, πάσχιζαν από όλε τις μπάντε να τα εξουδετερώσουνε. Σου έχω φράξει όλες τις διόδους, λέει ο επικούριος Μητρόδωρος. Πάσαν συν παρίσδυσιν ενέφραξα. Δηλαδή δεν τα έχω αφήσει στην τύχη όλα αυτά και δεν θα μπορέσουν να μπουν μέσα μου να μου φάνε την ψυχή. Δεν είμαι έρμεο της τύχης. Και σαν έρθει η ώρα, συνεχίζει, και σαν έρθει η ώρα... Να φύγω, θα φτύσω τη ζωή και όσους με ματαιοδοξία προσκολώνται σε αυτήν, θα φύγω από τη ζωή με ένα ωραίο τραγούδι λέγοντα πόσο καλά την έζησα. Αυτό προσπαθεί ο Φιλόδημος στην πραγματεία του περί θανάτου. Αυτό προσπαθεί και ο Λουκρίτιος στο ποίημά του για τη φύση των πραγμάτων. Να φράξουν όλες τις διόδους. Η πρωτοτυπία του Λουκρίτιου, αν και το πιο σωστό είναι να πούμε η εντελώς πρωτοποριακή αντιμετώπιση του θανάτου, είναι ότι δεν καταγίνεται μόνο με τις συνειδητές έγνοιες μας για το θάνατο, τι λιβερέ σκέψει που κάνουμε, τι συνειδητέ πεπιθήσει και τι ιδέε που μα διακατέχουν. Αλλά σε παγκόσμια πρώτη, θα λέγαμε, άπτονται του υποσυνειδήτου. Επιχειρούν να ερμηνεύσουν, παρένθεση, εισαγωγικά, το μυστικό κεντρί που κρύβεται μέσα στην καρδιά. Ότι οφείλεται στο ότι, ακόμα και αν πιστεύει κανεί πω ο θάνατο είναι ένα φυσικό γεγονό που ούτω ή άλλω θα συμβεί και πάλι δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα σίγουρα μπορούμε να μιλάμε για παγκόσμια πρώτη, μόνο που δεν ξέρουμε αν αυτή είναι του Επίκουρου, που είσαι 250 χρόνια πριν το Λουκρίτιο, ή του ίδιου του Λουκρίτιου, ο οποίος ωστόσο στο ποίημά του, όπως λέει και ο ίδιος, ακολουθεί κατά πόδας τον Επίκουρο. Λέει τα εξή. Η πλεονεξία και τυφλή φιλοδοξία που εξωθούν τους δύστιχους ανθρώπους να καταπατούν τον νόμο, να πασχίζουν μέρα-νύχτα, <coughs> να αναρχηθούν στην κορυφή τη εξουσία. Ούτε στι πληγές της ζωής, όχι λίγες φορές, τις τρέφει ο φόβος του θανάτου. Ή πάλι, σπρωγμένοι από αυτό τον αβάσιμο φόβο, αυγατίζουν το βιός τους με το αίμα των συμπολιτών τους και άπλιστοι διπλασιάζουν τα πλούτη τους. Και αυτό γιατί, όπως λέει ακριβώς ο ίδιος ο Λουκρίτιος, η συσσόρευση πλούτου κάνει τον κάτοχό του να νιώθει πως παίρνει κάποια απόσταση από το θάνατο. Ενώ η μαύρη φτώχεια, ατέριαστη με τη σίγουρη ζωή, μοιάζει να βρίσκεται πιο σημά στο θάνατο. Όλα αυτά, τα προηγούμενα δηλαδή που σας διάβασα, είναι ψυχολογικές ερμηνείες που αφορά στον τρόπο που δρά το υποσυνείδητο. Ένα ακόμα πιο γνωστό απόσπασμα. Κάποιον που σκυλοβαριέται να μένει μέσα στο σπίτι, τον βλέπεις να βγαίνει έξω συχνά, και ξαφνικά κάτι το πιάνει και ξαναγυρνάει σπίτι γιατί έξω δεν νιώθει καθόλου καλύτερα. Ξεκινάει μετά για την εξοχική του βίλα, οδηγώντα ξέφρενα την άμαξα μετάλογά του, θα ρίξει και έχει πιάσει φωτιά η έπαυλη και τρέχει να προλάβει. Με το που φτάνει στο κατόφλι, αρχίζει να βαριέται και να χασμουριέται, ή πέφτει βαρύ να κοιμηθεί, ζητώντα λησμονιά στον ύπνο, ή πάλι ξεκινάει να φύγει γιατί βιάζεται να επιστρέψει στην πόλη. Αν μπορούσαν οι άνθρωποι, εκεί που νιώθουν ένα βάρο να του πλακώνει την ψυχή και να του εξουθενώνει, να συλλάβουν τα αίτια του και να μάθουν από τι προέρχεται τούτο ο όγκο του κακού που του έχει κάτσει στο στήθο, τότε δεν θα έκαναν τη ζωή που τόσο συχνά του βλέπουμε να κάνουν τώρα, όπου δεν ξέρουν τι θέλουν και διαρκώ ζητούν να αλλάξουν τόπο, θα ρίσκουν και μπορούν έτσι να ρίξουν χάμα το φορτίο του. Έτσι προσπαθεί ο καθένα να ξεφύγει από τον εαυτό του, μα παρά τι προσπάθειε. Ξέρουμε ότι δεν κατορθώνει ποτέ να δραπετεύσει, μένει δεμένο με τον εαυτό του και τον μισεί. Και αυτό γιατί είναι ένα άρρωστο που δεν ξέρει την αιτία τη αρρώστια του. Γιατί αν την έβλεπε, θα παρατούσε όλα τα άλλα και θα φρόντιζε πάνω απ' όλα να κατανοήσει τη φύση των πραγμάτων. κλείνουν τα εισαγωγικά. Ό,τι σα διάβαζα τώρα ήταν του Λουκρίτιου. Απλώ να σχολιάσω ότι με τέτοιε λεπτέ ψυχολογικέ ερμηνείε και διαγνώσει που συσχετίζουν την ιδέα του θανάτου με ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων, ο μαθητής αποκτά μια επίγνωση. Και αυτό είναι ήδη ένα βήμα προόδου προς τη θεραπεία. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι ερμηνείες είναι σωστές ή όχι. Κατά άλλου είναι, κατά άλλου όχι. Η προσωπική μου άποψη δεν νομίζω να σε ενδιαφέρει. Εγώ νομίζω είναι εν μέρη σωστή η ερμηνεία αυτή, η σύνδεση της επιθυμίας να συσσωρεύεις πλούτη και να καταγίνεσαι με πράγματα που είναι άσχετα με την πραγματική ευδαιμονία, ότι σε μεγάλο βαθμό πυροδοτείται από το υποσυνείδητα, υποσυνείδητα, από το φόβο του θανάτου. Πάλι το φόβο του θανάτου το χρησιμοποιώ συμβατικά. Έτσι μίλησα πριν, είπα για το ότι η... δεν πρόκειται απλώς για φόβο, αλλά πρόκειται για ένα κατεβατό που σας είπα πριν και να μην το επαναλάβω. Για τη θεραπεία, οι επικούροι επιστρατεύουν μια μεγάλη γκάμα επιχειρημάτων. Άλλοτε η επιχειρηματολογία έχει αυστηρά ορθολογικό χαρακτήρα, άλλοτε πάλι χρησιμοποιεί ρητορικά και λογοτεχνικά σχήματα. Δεν επιτρέπει ο χρόνος να τα παραθέσουμε, πόσο μάλλον να τα αναπτύξουμε. Ενδεικτικά μόνο να αναφέρω ένα από αυτά, το λεγόμενο επιχείρημα της συμμετρίας, έτσι λέγεται, Αιώνες, άπειρο χρόνο προτού γεννηθούμε, δεν υπήρχαμε. Και δεν μας πειράζει καθόλου αυτό, ακριβώς επειδή δεν υπήρχαμε. Το ίδιο και μετά το θάνατό μας, δεν θα υπάρχουμε και δεν θα μας πειράζει καθόλου αυτό, ακριβώς επειδή πάλι δεν θα υπάρχουμε. Ή πάλι μια ρητορικού χαρακτήρα επιχειρηματολογία που μας προτρέπει να αναλογιστούμε το θάνατο τόσων και τόσων σπουδαίων ανθρώπων, συγκρίνοντας τον εαυτό μας με τους ανθρώπους αυτούς. Λέει για παράδειγμα ο Λουκρίτιος, Ακόμα και ο Επίκουρος, σαν έφτασε το φως της ζήσης του στο τέρμα, πέθανε κι αυτός. Αυτός που με το πνεύμα του ξεπέρασε τους πάντες και έσβησε όλους τους σοφούς σαν ήλιος που ανατέλει και σβήνει τα στέρια. Ποιος είσαι εσύ που θα πορήσεις και θα γανακτήσεις με το θάνατό σου. Εσύ, ένας ζωντανός νεκρός σχεδόν που το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής σου το χαράμισε στον ύπνο και ροχαλίζεις ξυπνητός και βλέπεις όνειρα διαρκώς με τον νου ταραγμένο από ανέτιους φόβους ανίκανος να βρει την αιτία του κακού όταν οι έγνοιες σε συθλίβουν από παντού και εσύ παραδέρνεις μέσα στις πλάνες του μυαλού σου. Ναι, να πω ότι αυτό το επιχείρημα ότι να αναλογιστούμε άλλους Μεγαλύτερου, σπουδαιότερου από εμά που πεθάνανε, επομένω ο δικό μα ο θάνατο δεν είναι η συντέλεια του κόσμου, αλλά ένα μικρό συμβάν ήταν πολύ συνηθισμένο ε, στην αρχαία ε, και στη γραμμα, γραμματεία και στις επιχειρηματολογίες και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και μια φράση που είχε πει ο Αχιλέας στην, όταν επέστρεψε στον πόλεμο και σκότωνε τρόες μετά το θάνατο του Πάτροκλου ε, εκεί που έχει βάλει κάποιον κάτω και ετοιμάζεται να τον καρφώσει ε, ο άλλος του παρακα... τον παρακαλάει για τη ζωή του και ο Αχυλέα το αποκρίνεται, κάταθνε ο ούτω, πέθανε. Ρε, εσύ του λέει, εδώ πέθανε ο Πάτροκλο που ήταν καλύτερος από σένα. Αυτή τη φράση την παίρνανε και τη στο στόμα τους και τη χρησιμοποιούσαν συχνά οι αρχαίοι για να ας πούμε έτσι την επιστρατεύαν για αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, ε, ο Φιλόδημος τώρα στο περιθανά του. Κατα, ε, καταπιάνεται με λογιών λογιών περιπτώσεις, εύκολες και δύσκολες, π.χ. την περίπτωση όπου θλίβεται κάποιος γιατί καταδικάστηκε άδικα σε θάνατο ή τον πονάει η σκέψη ότι δεν θα το θυμάται κανείς ή ότι θα πεθάνει μακριά από την πατρίδα και τους αγαπημένους του ή ότι θα πεθάνει άσημος και πάει λέγοντας. Λέει ακόμη μεταξύ αστείου και σοβαρού για την περίπτωση που κάποιο στεναχωριέται που θα πεθάνει χωρί να αφήσει απογόνο και έτσι θα χαθεί το όνομά του. Κοιμή σου ήσυχο. Το όνομά σου θα το έχουν μυριάδες, για να μην πω αμέτρητη συνονόματή σου. Καθεύδιν έξε στην επαμφότερα, μυρίων μάλλον δε απείρων τη αυτή ονόμαση προσαγορευθισμένων ή για κάποιον που στεναχωριέται γιατί έχει, δεν έχει δικά του παιδιά να αφήσει την περιουσία του και οι κόποι μια ζωή θα πάνε σε κάποιου άλλου που θα την κληρονομήσουν. Λέει. Μα τόσε και τόσε φορέ δεν συμβαίνει να είναι πιο ευχάριστο να αφήνει κάποιο την περιουσία του οπουδήποτε αλλού παρά σε συγκεκριμένα τέκνα. Λέει δηλαδή, που ξέρεις ότι τα παιδιά που θα είχε θα ήταν τόσο εντάξει ώστε να τους αξίζει να σε κληρονομήσουνε χώρια που αυτοί, συνεχίζει, χώρια που αυτοί οι άλλοι που θα σε κληρονομήσουν μπορεί να μην είναι ούτε φαύλοι ούτε ανάξιοι. Το αρχαίο λέει, χωρί του, αυτό το χώρια α πούμε, χωρί του μηδέ φαύλου είναι μηδέ αναξίου του κληρονομήσοντα κλπ. Αν πάλι είναι παλιά άνθρωποι, μπορεί να πάρει προφυλάξει και να τα αφήσει σε καλού ανθρώπου και σε φίλου. Αν πάλι δεν έχει τέτοιου, τότε και μόνο για αυτό το λόγο είσαι αξιολύπητο. Και όχι επειδή και εδώ κόβεται και το απόσπασμα γιατί είναι κα, κατεστραμμένος ο Πάπυρος. Ε, ναι, σε σχέση με το θάνατος που δεν προτσιμάς που λέγαν και επαναλαμβάναν οι επικούροι, έχει ακουστεί πολλές φορές ήδη εδώ τις δύο μέρες που είμαστε, μόνο σε δύο περιπτώσεις αναγνωρίζει ότι είναι φυσικό να θλίβεται κανείς που θα πεθάνει. Εδώ μάλιστα έχουμε να κάνουμε με μια εξέλιξη και εκλέπτηση της θέσης του επίκουρου ότι ο θάνατος δεν μας αφορά. Αναγνωρίζει ότι το να αφήνεις πίσω σου γονείς ή παιδιά ή σύζυγο ή άλλους δικούς σου ανθρώπους που θα βρεθούν σε πολύ δύσκολη θέση εν συμφορές εσωμένους, όπως λέει, ύστερα από το δικό σου θάνατο ή ότι θα τους λείψουν τα αναγκαία είναι φυσικότατο. Ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί φυσικότατον σε κάθε λογικό άνθρωπο, περισσότερο από κάθε τι άλλο, να φέρνει πόνο και δάκρυα. Να κάνω μια παρέτηση να ανοίξω οι θέματα σαν και αυτό, οι στοικοί, τα αντιμετωπίζανε διαφορετικά. Η θέση τους συνοψιζόταν στο εξής, των στοικών. Αυτά που σου συμβαίνουν, δεν εξαρτώνται από τη βούλησή σου. Είναι απροαίρετα. Άρα δεν σε αφορούν. Εφόσον δεν περνάει από το χέρι σου να αλλάξει την κατάσταση και δεν σου παρέχεται πεδίο ώστε να ασκήσει την αρετή, δεν έχει κανένα λόγο να θλίβεσαι. Άλλη περίπτωση, δεύτερη περίπτωση, ε, όπου κάνει μια, πώς το λένε, μια μικρή παρέκκληση ο Φιλόδημος, από το βασικό επικούριο, το, ο θάνατος σου δεν προσιμάς, είναι το να πεθαίνει κάποιος πρόωρα προτού προλάβει να αφομοιώσει και να εστερνιστεί την επικούρια φιλοσοφία. Ο φιλόδημος παραδέχεται ότι είναι φυσικό να νιώσει κάποιο πόνο αν πρέπει να πεθάνει προτού κατακτήσει την τέλεια ευδαιμονία μέσω της φιλοσοφίας. Αλλά και αφού το πετύχει αυτό, πάλι χρειάζεται κάποιο μικρό έστω χρονικό διάστημα. Δεν το προσδιορίζει. Ποσών χρόνων Επιζησαντι. έτσι το, αυτή είναι η φράση, δηλαδή θέλει κάποιο χρόνο. Δεν προσδιορίζει πόσο χρόνο είναι αυτό. Κάποιοι μελετέ πάντω έχουν την άποψη ότι εδώ ο φιλόδημο κάνει ένα είδο παραχώρηση. Φυσικά δεν παρεκκλίνει από την κύρια γραμμή, το θάνατο σου δεν προ εμά, και κλείνει την πραγματεία ούτω εξή. Τώρα, ό,τι θα διαβάσω από εδώ και πέρα είναι του φιλόδημου, τον οποίον νόμιζα ότι εγώ τον είχα πρωτομεταφράσει, αλλά τον είχε μεταφράσει αυτό εδώ, ο Γιαπιτζάκη. <laughs> και, και, το τα έβαλε στο επικούριο, στο επικούριο δόξο χωρίς να το έχω πάρει καμπάρι εγώ και κάθε και τα μετάφρασα από την αρχή ορισμένα χωρία έχει ενδιαφέρον παρά να σας κουράζω με δικά μου με δικές μου απόψεις και επιχειρήματα να ακουστεί κάτι που δεν έχει στην ουσία κυκλοφορήσει σαν πραγματεία ήταν στου παπύρου του Ερκουλάνεου. Ανακαλύφθηκε, διαβάστηκε με πολλέ δυσκολίε αυτό το περί θανάτου, η πραγματεία περί θανάτου του Φιλόδημου, που είναι μια πραγματεία που απευθύνεται σε ευρύ κοινό. Δεν, είναι, δεν απευθύνεται σε κλειστό κύκλο έτσι, μαθητών φιλοσόφων. Φαίνεται από το ύφο και από την επιχειρηματολογία ότι είναι για τον πολύ κόσμο. Ε, λοιπόν, ελπίζω να συμφωνεί. Ε. <laughs> Λοιπόν, ε, γράφει. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτά γραφτήκαν πριν 2.000 χρόνια, έτσι, πριν 2.050 χρόνια για την ακρίβεια, 60. Το να καταλαμβάνει εξαπίνει και να συγκλονίζεσαι όταν ζυγώνει ο θάνατο, θα ρίξει και συμβαίνει κάτι απροσδόκητο και παράδοξο, είναι η λυθιότητα. Συμβαίνει όμω έτσι με τον περισσότερο κόσμο, που δεν ξέρει πω ο καθένα άνθρωπο, ακόμα και αν είναι πιο δυνατό και από του γίγαντες, εφήμερο εστίν ω προ τη ζωή και το θάνατο. Και του είναι άδειλο όχι μόνο το αύριο, αλλά και η αμέσω επόμενη στιγμή. Γιατί σε ό,τι αφορά στο θάνατο, όλοι μα ατύχει στον πόλιν οικούμεν. Χρησιμοποιώ φράσει τώρα ακριβώ όπω τι λέει. Και τα πάντα είναι γεμάτα από αιτίε που τον προκαλούν τόσο επειδή τέτοια είναι η φυσική μας σύσταση, έτσι αδύναμη που είμαστε και η ψυχή εύκολα μπορεί να εκπνεύσει, όσο και επειδή το περιβάλλον μας σε συνδυασμό με την τύχη παράγει αναρρύθμιτα αίτια της διάλυσής μας και μάλιστα πολύ συχνά σε χρόνο ντε τε. Αυτή η έκφραση χρόνο ντε είναι σοβαρή έκφραση, ε, σημαίνει differential of time, είναι το απειροελάχιστο του χρόνου. Ε, οι αρχαίοι τη χρησιμοποιούσαν, ε, χρησιμοποιούσαν, μια άλλη έκφραση, ο επι, κυρίω. το άμα νοήματι, με την ταχύτητα τη σκέψη. Όταν θέλουν να πούνε ότι κάτι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα, γίνεται η κίνηση των ατόμων, α πούμε, άμα νοήματι. Έκφραση ήταν αυτό, έτσι, με ταχύτητα τη σκέψη. Ε, τώρα αυτό αναφέρεται στα ε, αναρρύθμιτα αίτια που επιφέρουν το θάνατο, έτσι, με την ταχύτητα. βάλε ακόμα και την κακία των ανθρώπων. Που επιφέρει ακόμα περισσότερα αίτια θανάτου. Ένα σωρό που δυσκολεύεσαι και να τα φανταστείς. Οπότε, εκτός και αν είσαι κανένας ευτελέστατος, όπως είναι η έκφραση του Φιλόδημου, θα σου φανεί παράδοξο όχι το ότι πεθαίνει κάποιος, αλλά το ότι μένει ζωντανός για κάποιο χρονικό διάστημα. Και αν μάλιστα φτάσει ως τα γεράματα, θα σου φανεί και αφύσικο. Όμως υπάρχουν κάποιοι τόσο άσχετοι με την ανθρώπινη ζωή, ο Φιλόδημος σου λέει πάρικος της ζωής, δηλαδή ξένος, και όχι μόνο απλοί άνθρωποι του λαού, αλλά και μεταξύ των λεγόμενων φιλοσόφων. Ο άλλος προγραμματίζει να ζήσει τόσα χρόνια στην Αθήνα για να ικανοποιεί τη φιλομάθειά του και άλλα τόσα για να επισκεφτεί διάφορα μέρη της Ελλάδας και άλλων βαρβαρικών χωρών, μέρη τα οποία όποια μέρη μπορεί να επισκεφτεί τέλο πάντων και άλλα τόσα για να κάνει διαλέξεις, για διαλέξεις στην πόλη του κλπ και, για τις συναναστροφές του και πάει λέγοντας και ξαφνικά αόρατη, κρυμμένη η αναγκαιότητα έρχεται τις μεγάλες ελπίδες. Όποιο έχει μυαλό όμω, έχοντα ήδη αποκτήσει ό,τι αρκεί για να εξασφαλίσει με αυτάρκεια τον ευδαίμονα βίο, ευθύ αμέσω μετά στην υπόλοιπη ζωή του περπατάει εντεταφιασμένο. Ε, Εντεταφιασμό σημαίνει προετοιμασμένο για τον τάφο, όχι θαμένο. Ενταφιάζω σημαίνει προετοιμάζω για την ταφή. Είχε αυτή την έννοια. Οπότε, σαν να λέμε τυλιγμένο σε σάβανο, είναι σαν να περπατάει φως, ο σοφό, έτοιμο να πεθάνει ανα πάσα στιγμή χωρί να τον νοιάζει καθόλου το ότι θα πεθάνει. Ε, αυτό ακριβώ εννοεί. Και όταν τούτη η μέρα. Ε, α, εντεταφιασμένο, ναι, και η κάθε μέρα είναι για αυτόν κέρδο ίσο με μια ολόκληρη ζωή. Με μια αιωνιότητα κιόλα λέει στο πρωτότυπο. Και όταν τούτη η μέρα πάει να του αφαιρεθεί, αυτό ούτε εντυπωσιάζεται με τα όσα του συμβαίνουν, ούτε τα ακολουθεί σαν κάποιο που υστερεί ω προ τον άριστο βίο, μόνο τραβάει μπροστά, έχοντα δεχτεί τον επιπλέον χρόνο που του χαρίστηκε, σαν κάποιο που το έλαχε μια σπάνια καλοτυχία. Και ευχαριστεί η ευγνωμονή τη περιστάσεις. Αυτό είναι και ένα τρόπο να αισθάνεσαι ωραία, να περνάει καλά η μέρα. Να ξυπνά το πρωί και να λε μέσα σου, άντε, μου φέξε πάλι έτσι, να, να, το εκτιμάς το γεγονό ότι σου χαρίζεται μια μέρα ακόμα. Ε, τώρα δεν ξέρω αν θα σας κουράσω κι άλλο. Θα παραβάλω, με αυτό παραβάλω τη, τον επίκουρο κύρια Δόξα 20 που λέει «Η διάνοιά μας έχοντας εκτιμήσει σωστά το σκοπό και τα όρια του σώματός μας και έχοντας διαλύσει τις ανησυχίες μας περί ετοίμασε την τέλεια ζωή και δεν έχει πια ανάγκη τον άπειρο χρόνο. Δεν αποφεύγει την ειδονή, αλλά ούτε όταν οι περιστάσεις οδηγούν στην έξοδο από τη ζωή και όταν φτάνει στο τέλος της, δεν είναι λειψή ως προς τον άριστο βίο. Μπορώ να σταματήσω εδώ αν έχω καλύψει τον χρόνο. Ε, ναι. Έτσι κι αλλιώς μείναν λίγες σειρές. Ναι. Αντίθετα, συνεχίζει ο Φιλόδημος, ο κάθε κυφινόδης ε, νοθρός πνευματικά σημαίνει. Έτσι, ο κάθε κυφινόδης τύπος, ακόμα και όταν γεράσει, ούτε που αναλογίζεται ότι η ιδιοσυστασία μας είναι φθαρτή και θνητή και το θεωρεί εύλογο να λέμε πως είναι παράδοξο να βλέπουμε έναν γέρο καπετάνιο στα καράβια ή έναν γέροντα τύρανο, αλλά όχι παράδοξο γενικά το να βλέπουμε γέρου ζωντανού. Και ακόμη και, ο, και ακόμη και όταν πέσει επιδημία και αρρωστήσει, αυτό δεν προσμένει το θάνατο, αλλά με στη γενικότερη σύγχυσή του δεν χάνει την ελπίδα τη αθανασία. Και τον βλέπουμε να σκάει από το κακό του για δύο χάλκινα νομίσματα. Και να ρίχνει τα θεμέλια χτιρίων που δεν γίνεται να χτιστούν ούτε σε χίλια χρόνια. Κανεί δεν θα έλεγε πω τα πάθη αυτά διαφέρουν από το να νομίζουμε πω γυάλινα και κεραμικά σκεύη που τσουγκρίζονται συνεχώ με άλλα από σκληρό μέταλλο θα παραμένουν άθραυστα. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι είναι φανερό πως αποθούν την ιδέα του θανάτου και πως είναι κολλημένοι στη ζωή επειδή τους πιάνει φρίκι με το θάνατο και όχι επειδή η ζωή τους είναι γλυκιά. Και όταν πια είναι ξεκάθαρη η όψη του θανάτου, τους φαίνεται σαν κάτι παράδοξο και για το λόγο αυτό δεν αντέχουν ούτε τη διαθήκη τους να γράψουν. Νιώθουν περικυκλωμένοι και πως τους βρήκε διπλή συφορά. Αντίθετα, όσοι έχουν σώα στα σφρένας, ακόμη κι αν για κάποια αιτία δεν βάζουν με το νου του πω σύντομα θα φτάσουν στο τέρμα τη ζωή του. Όταν τελικά βλέπουν καθαρά να ζυγώνει το τέλο, τότε αυτοί με έναν τρόπο που δεν μπορεί να περιγραφτεί στου αδαεί, παρένθεση για το αρχαίο, αρήτω τη αγνοούσιν, διέρχονται, κάνουν μια βαθιά επισκόπηση, περιοδεύσαντε οξύτητα, οξύτατα, ίσω μπορούμε να το μεταφράσουμε, αναλογίζονται έντονα το περιοδεύσατε στο μπορούμε σε ελεύθερη μετάφραση το πούμε, αναλογίζονται έντονα το γεγονός ότι έχουν απολαύσει τα πάντα, όσο και το ότι θα έχουν πλήρη απώλεια αίσθηση μετά το θάνατο και έτσι ξεψυχούν ατρόμητοι. Αυτό ήταν όλο. Ποιο? Το περί θανάτου. Άμα κάτσει και το μεταφράζει όλο. Σε κανένα, χρόνο θα εκδοθεί αυτό, όλη η ό,τι σώζεται δηλαδή μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βραμίδη.